Πατήρ Βασίλειος ο Θαυματουργός. Στην Αγιοτόκο Καπαδοκία γεννήθηκε, έζησε και κοιμήθηκε ο Παπαβασίλης. Κατά τις μαρτυρίες συγχωριανών του, γεννήθηκε στο Κοντσούκ, Ιγκοιλτσίκ, Λίμνα, που βρίσκεται 65 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά της Κεσάριας και γι' αυτό τον αποκαλούσαν ο Παπαβασίλης ο Κοντσικλής, για να τον ξεχωρίσουν από τους άλλους που είχαν το ίδιο όνομα. Ο Βασίλειος ο Κοντσικλής έλαβε σύζυγό του την Σουλτάνα από το χωριό Σαρμουσακλή, Χαμιντιέ. Απέκτησαν 4 αγόρια και περισσότερα κορίτσια. Ο Βασίλειος πριν γίνει ιερέας έζησε για ένα διάστημα μαζί με ασκητές που υπήρχαν στα μέρη του, από τους οποίους έμαθε να νηστεύει αυστηρά και να προσεύχεται πολύ. Αυτά τα τηρούσε στη μετέπειτα η ιερατική του διακονία. Ο Βασίλειος έχοντας έμφυτη κλίση προς την ιεροσύνη χειροτονήθηκε ιερέας γύρω στο 1830 στο χωριό Τσάτ, το βορειότερο από τα ελληνικά χωριά της Καπαδοκίας, πέρα από τον Άλλη ποταμό. Σε αυτό το χωριό ζούσαν μαζί Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένοι. Μετά την εκδίωση των Αρμενίων και την εγκατάσταση των Τσερτσέζων στα σπίτια των Αρμενίων, οι Έλληνες πιεζόμενοι έφυγαν από το χωριό και εγκαταστήθηκαν στο τουρκόφωνο ελληνικό χωριό Τασλίκ, 31 χιλιόμετρα νοτίως του Τσάτ. Ο Παπαβασίλης είχε φόβο Θεού, ευλάβεια, πίστη μεγάλη και αφουσίωση στα ιερατικά του καθήκοντα. Έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να θεραπεύει τους ασθενείς και η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την Καπαδοκία. Κοντά του έτρεχαν χριστιανοί και Τούρκοι για να θεραπευτούν. Στα γειτονικά βουνά του Πόντου ζούσε κάποιος Άγιος Ερημίτης που δεν διασώθηκε το όνομά του. Μια νύχτα του παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου και του είπε: «Ήρθε ο καιρός να αναπαυθείς από τους κόπους της ασκήσεώς σου». Ο Κύριος εκαλεί κοντά του: «Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ θα έρθεις στον Παράδεισο να προετοιμαστείς και να κοινωνήσεις των Αχράντων Μυστηρίων». Τρεις Κυριακές συνεχόμενες. Ο Ερημίτης, αφού βεβαιώθηκε ότι πράγματι είναι στα αλήθεια Άγγελος Κυρίου και όχι δαιμονική πλάνη, έκανε ότι του επέδειξε ο Άγγελος και πήγε στον Παπαβασίλη τον εφημέριο του Τσάτ. Του διηγήθηκε όσα του συνέβησαν και ζήτησε την Θεία Κοινωνία. Και πράγματι, ο Παπαβασίλης τον κοινώνησε. Ο Ερημίτης είπε ότι θα ξανάρθει την επόμενη Κυριακή να ξανακοινωνήσει. Ο Παπαβασίλης, θέλοντας να δοκιμάσει την αγιότητα του Ερημίτου, το βράδυ της Κυριακής που τον περίμενε, κλείδωσε καλά τις πόρτες, βάζοντας τις αμπάρες και άφησε ελεύθερα τα άγρια μαντρόσκυλά του. Μόλις νύκτωσε, παρουσιάστηκε ο Άγιος Ασκητής και αμέσως ανοίχθηκαν μόνες τους, μπροστά του, οι αρματωμένες πόρτες. Τα δε σκυλιά ούτε γάβγησαν ούτε κουνήθηκαν από τη θέση τους. Ο Παπαβασίλης που τον περίμενε τον ρώτησε με απορία πώς ανοίχθηκαν οι πόρτες. «Για μας οι κλειδαριές δεν ισχύουν. Πάμε στην εκκλησία να με κοινωνήσεις». Αφού τον κοινώνησε, τον ρώτησε: «Άγιε του Θεού, πες μας πού μένεις για να έρθουμε να φροντίσουμε για την ταφή σου». «Δεν χρειάζεται», το απαντά ο ασκητής. «Υπάρχουν τα λιοντάρια του Θεού που θα έρθουν να μας κάψουν τον τάφο». «Τι τρώτε εσείς?», ρωτά ο Παπαβασίλης. «Μάνα, εξ ουρανού, μας στέλνει ο Θεός και μας τρέφει». «Την άλλη φορά που θα έρθεις, φέρε μας και ένα κομμάτι σαν αντίδωρο για να έχουμε κι εμείς την ευλογία του Θεού, καθώς και ένα από τα βιβλία που διαβάζετε για να το έχω ευθύμιο σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο». Την άλλη Κυριακή ξανάρχεται ο Άγιος Ερημίτης, τον κοινώνησε για τελευταία φορά ο Παπαβασίλης και πριν αποχωριστούν, του δίνει ο Ερημίτης το κομμάτι της τροφής του λέγοντας: «Πάρε αυτό το μάνα να φάγεις ένα κομμάτι και το άλλο να το βάλεις στο αμπάρι των γεννημάτων του σπιτιού σου, να έχει την ευλογία του Θεού, να είναι πάντα γεμάτο αγαθά και να μην λείψει ποτέ το ψωμί από το σπίτι σου». Ύστερα βγάζει από τον κόρφο του ένα βιβλίο δερματόδετο και δίνοντάς το στον Παπαβασίλη του λέει: «Πάρε αυτό το βιβλίο και όσους θα δένεις θα είναι δεμένοι και όσους θα λύνεις να είναι λυμένοι». Μαζί με αυτό ο Ερημίτης του έδωσε την ευχή του και τρόπον δυνάτων έκανε κληρονόμο των χαρισμάτων που του είχε δώσει ο Θεός και από τότε δεν ξαναφάνηκε. Όλα αυτά έγιναν γνωστά στο γύρω ελληνικά χωριά της περιοχής. Αργότερα κάλεσαν τον Παπαβασίλη στο χωριό Τασλίκ, στο οποίο ήδη είχαν μετακινηθεί και χριστιανοί του Τσάτ, για να εφημερεύει εκεί, και ο Παπαβασίλης αποδέχτηκε την πρόσκληση. Το Τασλίκ βρίσκεται πέρα από τον Άλλη ποταμό και απέχει 57,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κεσάριας. Το 1924 είχε 154 οικογένειες, πληθυσμό 775 ατόμων, αμιγώς χριστιανών Ελλήνων που μιλούσαν τουρκικά. Στο Τασλίκ η δράση του Παπαβασίλη έγινε μεγαλύτερη. Πήγαινε όπου τον καλούσαν πονεμένοι άνθρωποι για να τους ρωτήσει και τους ρωτούσε με το χάρισμα που του δόθηκε από το Θεό. Πρωί και βράδυ έκανε ακολουθία στην εκκλησία, ενώ την ημέρα δεχόταν τους πονεμένους στο σπίτι του και τους θεράπευε. Χρήματα δεν δεχόταν για τις θεραπείες που έκανε. Παρέμενε φτωχός και αφιλάργυρος. Συνέπασκε με τους πάσχοντες και πολλές φορές έκλαιγε για τους δυστυχισμένους ανθρώπους.
Ο ίδιος υπέβρε από μια πληγή στο πόδι του, την οποία φρόντιζε η νύφη του Δέσποινα. Εξαιτίας της πληγής του ελαφρώς κούτσενε, γι' αυτό τον αποκαλούσαν μερικοί στα τουρκικά το Pal Case, δηλαδή κουτσοπαπάς. Κάποια χρόνια, ενώ στο Τασλίκ έβρεχε, στα γειτονικά χωριά έκανε μεγάλη ανομβρία. Άρχισαν τα σπαρτά και τα δέντρα να ξεραίνονται και να υποφέρουν τα ζώα από την έλλειψη του νερού. Τότε οι κάτοικοι της περιοχής σκέφτηκαν ότι αυτό το κακό μόνο ο Παπαβασίλης θα μπορούσε να το απαλλάξει. Έκαναν μια αποτροπή, πήγαν και τον παρακάλεσαν να έρθει να τους βοηθήσει. Πήγε μαζί τους και είπε στο συγκεντρωμένο πλήθος που τον περίμενε και τον ακολουθούσαν. Όλοι μαζί σε ένα λόφο, για να κάνουν προσευχή, να στείλει ο Θεός την ποθούμενη βροχή. Μαζί έφτασαν στο ύψωμα, τους είπε να γονατίσουν όλοι. Και αυτός διάβαζε τις ευχές. Σε λίγο άρχισαν να εμφανίζονται στον ουρανό τα πρώτα σύννεφα, να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες και μετά έβρεξε καλά, για πολλή ώρα. Κάποια ημέρα ο Παπαβασίλης καθόταν με παρέα γερόντος στον εξώστη του διόρροφου σπιτιού του και συζητούσαν. Σε μια στιγμή τους λέει: «Κοιτάξτε προς το Ασπουνάρ, άσπρη βρύση δηλαδή, ασπρόνερο. Βλέπετε έναν Τούρκο πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Είναι φτωχός, βασανισμένος, άρρωστος και έρχεται σε μένα να του διαβάσω ευχή γιατί υποφέρει. Φέρνει μαζί του στον κόρφο του 40 λεπτά, δηλαδή ένα γρόσι, για να μου το δώσει ως αμοιβή για την ευχή που θα του διαβάσω». Οι γέροι εξεπλάγησαν, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και είπαν: «Αν είναι έτσι, Παπαβασίλη, όπως τα λέγεις και γνωρίζεις όλα αυτά, τότε εσύ είσαι Άγιος». Περίμενα με περιέργεια την άφηξη του Τούρκου. Όταν ήρθε, χαιρέτησε κάνοντας ένα τεμενά μέχρι το χώμα. Ο Παπαβασίλης τον αντιχαιρέτησε και τον ρώτησε τι ήθελε. Απάντησε: «Αχ, παπά αφέντη, από μακριά έρχομαι, ντέρτια, δηλαδή βάσανα, πολλά έχω. Πονάω πολύ, δεν μπορώ να κοιμηθώ ούτε νύχτα ούτε μέρα. Ήρθα να μου διαβάσεις ευχή από το Άγιο Κιτάπ, δηλαδή το βιβλίο που έχεις. Μήπως βρω την γιατριά μου». Ο Παπαβασίλης του διάβασε ευχή και αμέσως σταμάτησαν οι πόνοι του. Από ευγνωμοσύνη έβγαλε από τον κόρφο του 40 λεπτά και τα έδινε στον παπά, στον οποίο συνεχώς έλεγε ευχές και ευχαριστίες. «Τι είναι αυτά, γιαβρούμ?» ρώτησε ο παπάς. «Τα χάσα να μην ήξερε». «Παπά αφέντη, ένα γρόσι είναι η πληρωμή σου». «Μα παιδί μου, με ένα γρόσι πιάνει η ευχή. Δεν έχεις άλλα χρήματα επάνω σου?» «Αμάν, παπά αφέντη, σε παρακαλώ, δέξου τα. Και αυτά τα μάζεψα από άλλους δανεικά». «Εντάξει, γιαβρούμ, μη στεναχωριέσαι, αστειεύτηκα. Ήθελα να σε πειράξω. Κράτα τα κι αυτά. Τώρα έλα να φας και να ξεκουραστείς». Έφυγε ο Τούρκος θεραπευμένος και ευχαριστημένος και μάλιστα του έδωσε ο Παπαβασίλης ψωμί και αλάτι για τα παιδιά του. Αυτός ο εκλεκτός και άγιος λειτουργός του υψίστου με το χάρισμα του έκανε σεβαστή στους αλόθρισκους την πίστη μας. Μέσω δε των θαυμάτων που ενεργούσε η Θεία Χάρη δοξαζόταν το όνομα του αληθινού Θεού. Ο μεγαλύτερος γιος του ήταν αναβωνιασμένος με την Σουλτάνα Κουλαξίσογλου, κόρη του Αβραάμ και της Ελένης, γονής και του Νικολάου Κουλαξίσογλου που αφηγήθηκε το περιστατικό. Η Σουλτάνα είχε στα χρυσαφικά της και ένα περιδέριο με 20 χρυσά νομίσματα μεγάλης αξίας. Κάποια μέρα διαπίστωσε ότι έλειπε το περιδέριο αυτό. Την εποχή εκείνη ζούσε στο ίδιο σπίτι και η οικογένεια του θείου της Σάβα, που είχε και αυτός 4 κόρες. Τότε άρχισαν οι υπόνοιες για το ποιος έκλεψε τα χρυσά νομίσματα και επικράτησε μια ψυχρότητα μέσα στο σπίτι. Έψαχναν και δεν μπορούσαν να τα βρουν. Το άλλο πρωί η μητέρα της πήγε να ρωτήσει τον Παπα Βασίλη. Τον βρήκε να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Αφού χαιρετήθηκαν, της λέγει: «Πρόσεξε, συμπεθέρα, μην κατηγορήσεις κανένα γιατί θα κολλαστείς άδικα. Χαμένο θησαυρό δεν τον έκλεψε κανείς». Τη νύχτα ο ποντικός έσυρε το περιδέρεο για να το πάρει στη φωλιά του, αλλά δεν μπόρεσε να το τραβήξει ολόκληρο. «Πήγαινε στο σπίτι σου, τράβηξε το σεντούκι και θα το βρεις». Πράγματι, γύρισε στο σπίτι της, όπου την περίμεναν όλοι με αγωνία. Τη βοήθησαν να τραβήξει το σεντούκι και είδαν ότι το περιδέρεο στην ποντικότρυπα είχε σφινώσει, που υπήρχε στον πλήθινο τοίχο. Θαύμασαν όλοι για το χάρισμα του Παπαβασίλη. Άλλη φορά ήρθαν δύο Τούρκοι για να θεραπευτούν. Ο ένας είχε μαζί του 5 γρόσια και ο άλλος 1. Ο Παπαβασίλης τους είδε από μακριά και είπε πάλι στους γέρους του χωριού που συζητούσαν τα σχετικά με τους Τούρκους. Όταν έφτασαν στο σπίτι του, ο Τούρκος που είχε τα 5 γρόσια ήταν πιο θαραλέος γιατί είχε περισσότερα χρήματα, ενώ ο άλλος ήταν διστακτικός και φοβισμένος. Τότε του λέει ο Παπαβασίλης: «Έλα, μην τρέπεσαι. Διστάζεις γιατί έχεις ένα γρόσι μόνο και ο φίλος σου έχει 5 γρόσια?» Οι Τούρκοι μόλις άκουσαν αυτά μείναν έκπληκτοι και είπαν: «Παπα εφέντη, πολλά ακούστηκαν για σένα, γιατί για όσα όλα όσα κάνεις στον κόσμο, αλλά πρώτη φορά βλέπουμε και ακούμε παπά να γνωρίζει τις σκέψεις των ανθρώπων και τι έχει ο καθένας στην τσέπη του». Αφού διάβασε στον καθένα την ανάλογη ευχή, στο τέλος τους είπε:
Τώρα πηγαίνετε στην ευχή του Θεού. Αφού έχετε πίστη και κάνετε τόσο κόπο και ήρθατε από μακριά, μη φοβόσαστε. Ο Θεός θα σας αραπεύσει. Οι Τούρκοι άπλωσαν τα χέρια τους για να δώσουν τα χρήματα, αλλά ο πατήρ αρνήθηκε να τα πάρει. Τους είπε: «Φτωχοί άνθρωποι είστε, να ψωνίσετε κάτι για τις οικογένειές σας». Εν τω μεταξύ, οι φίλοι του παπά, οι γέροντες του χωριού που είδαν όλα αυτά, του είπαν: «Ε, παπά Βασίλη, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Τα έχουμε χαμένα. Κάτι συμβαίνει με σένα. Πώς σου έδωσε ο Θεός τόσα χαρίσματα?» Αυτός τους απάντησε: «Πάντα να προσεύχεστε με πίστη και βλάβεια στον Θεό, να τηρείτε τις εντολές του και αυτός θα σας δώσει τη χάρη του». Στο χωριό Ανδρονίκη, ένας πλούσιος Τούρκος είχε το μονάκριβο παιδί του άρρωστο. Έπασχε από τρέλα βαριάς μορφής και δεν ήξερε τι έκανε. Ήταν επιθετικός στους ανθρώπους. Έσπαζε, έκανε ζημιές και η οικογένειά του δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Ο πατέρας του τελικά το έκλεισε σε ένα δωμάτιο. Κλείδωσε τις πόρτες και του έδινε τροφή από ένα μικρό παραθυράκι. Ήταν τόσο εξαγριωμένο και επικίνδυνο, ώστε κανείς δεν μπορούσε να το πλησιάσει. Ο πατέρας προηγουμένως είχε πάει το παιδί του σε γιατρούς και σε μάγους, αλλά κανείς δεν μπορούσε να το βοηθήσει. Είχε ακούσει για τον θαυματουργό ιερέα και πάνω στην απελπισία του σκέφτηκε: «Τι κάθομαι και περιμένω? Δεν παίρνω το παιδί μου να το πάω στον Παπαβασίλη στο Τασλίκ, να το διαβάσει καμιά ευχή να γίνει καλά?» Όπως τόσοι και τόσοι άνθρωποι είδαν τη θεραπεία τους από αυτόν τον άνθρωπο, κάλεσε καμιά δεκαριά γεροδεμένους νέους, οι οποίοι κατάφεραν να δέσουν και να φορτώσουν το παιδί σε ένα γαϊδουράκι, δεμένο επίσης πάνω στο σαμάρι. Βλέποντας αυτό το θέαμα, οι χωρικοί του Τασλίκ μαζεύονταν από περιέργεια στο σπίτι του Παπαβασίλη να δουν αν θα γίνει καλά ο νέος. Ο πατέρας του παιδιού έπεσε στα πόδια του παπά και κλαίγοντας τον παρακαλούσε: «Παπέ Εφέντη, έχω αυτό το μονάκριβο παιδί που τρελάθηκε και δεν μπορώ να το συγκρατήσω. Δέρνει, χτυπάει, σπάζει και όλοι φοβούνται. Άκουσα για την αγιοσύνη σου και ήρθα σε σένα για να κάνεις καλά. Να το κάνεις καλά, να το θεραπεύσεις. Λυπήσουμε και δώσε την υγεία στο παιδί μου, τη χαρά, σε μένα. Και εγώ θα σου δώσω ό,τι θέλεις». «Ησύχασε, παιδί μου, ο γιος σου θα γίνει καλά», απάντησε ο παπάς. Φέρνουν μπροστά το παιδί, φορά το πετραχύλι και το διαβάζει τις ευχές από το ευχολόγιο του ερημίτου. Το σταυρώνει και λέγει στον πατέρα να λύσουν το παιδί, που τώρα ήταν πια ήρεμο. Το πιάνει από το χέρι, το σηκώνει όρθιο και του λέει: «Παιδί μου, από αυτή τη στιγμή είσαι καλά και δεν έχεις τίποτε. Να είσαι στο εξής καλό και φρόνιμο παιδί, να αγαπάς τους γονείς σου και τους συνανθρώπους. Πήγαινε στην ευχή του Θεού». Ο πλούσιος πατέρας έπεσε στα πόδια του ευχαριστώντας τον και του πρόσφερε πολλά μπαχτσίσια, δηλαδή δώρα, τα οποία ο παπάς φυσικά δεν τα δέχτηκε. Έφεραν κάποτε από την Κεσάρια ένα δαιμονισμένο. Ενώ φαινόταν ήρεμος, ξεσπούσε σε κραυγές και έβγαζε αφρούς από το στόμα του. Τον έφεραν δεμένο και ο πατήρ είπε να τον βάλουν μέσα στο δωμάτιό του. Τους έβγαλε όλους έξω, έκλεισαν την πόρτα και άρχισε να του διαβάζει τους εξορκισμούς. Ένα μικρό εγγονάκι του όμως, ηλικίας 4 με 5 ετών, κρύφτηκε μέσα στο δωμάτιο, παρακολουθούσε και διηγήθηκε όσα είδε. Ο παπάς διάβαζε τους εξορκισμούς, επιτιμώντας τα δαιμόνια να φύγουν. Κάθε φορά που χτυπούσε το πόδι του στο πάτωμα, ο ιερέας έβλεπε το παιδάκι από το στόμα του δαιμονισμένου να βγαίνουν τα δαιμόνια με μορφή ποντικών. Οι εξορκισμοί κράτησαν πολλή ώρα και το παιδάκι, βλέποντας τα ποντίκια, δηλαδή τους δαίμονες, να γεμίζουν το δωμάτιο, φοβισμένο άρχισε να φωνάζει: «Παππού, παππού, γέμισε το σπίτι μας ποντίκια. Μη φοβάσαι, παιδί μου, δεν είναι ποντίκια αυτά, θα φύγουν». Αφού τελείωσαν οι εξορκισμοί, ο δαιμονισμένος ηρέμησε και αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, του έδωσαν φαγητό και νερό. Αναγνώρισε τους δικούς του και ήταν ήρεμος πλέον. Διηγείται ότι υπέφερε από τους δαίμονες, ευχαριστώντας το Θεό που τον απάλλαξε από αυτό το μαρτύριο. Ευχαρίστησαν τον Παπα Βασίλη, ασπάστηκαν το χέρι του και έφυγαν. Κάποτε ο Παπα Βασίλης γύρισε στο χωριό νύχτα, καβάλα στο άλογο, επιστρέφονταν από μία επισκέψη στον Αρμένη φίλο του, τον Χαμπέραγα Εχμάλογλου, πολύ καλό άνθρωπο από το Κεμερέκ. Η απόσταση Τασλίκ Κεμερέκ ήταν 4 ώρες. Φτάνοντας στην τοποθεσία Αιτελίκ, που θα πει μεγάλη τρύπα, έπεσε πάνω σε δύο ληστές, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν. Ο πατήρ, πλησιάζοντάς τους, αντιλήφθηκε, έκανε το σημείο του σταυρού προς το μέρος τους και οι ληστές ακινητοποιήθηκαν, δηλαδή κοκάλιασαν στη θέση τους. Πέρασε ανάμεσά τους και όταν απομακρύνθηκε, τους λυπήθηκε και τους έλυσε από το δέσιμο. Οι ληστές άρχισαν να διαρωτώνται τι συνέβη και οι διηγείται ο καθένας τους ότι ενώ ήθελε να κινηθεί και να συλλάβει τον καβαλάρη που περνούσε, δεν μπορούσε, κάτι τον κρατούσε δεμένο. Τότε σκέφτηκαν ότι αυτός που περνούσε δεν μπορεί να ήταν άλλος από τον Παπαβασίλη, από το Τασλίκ. Κατάλαβαν τότε τη μεγάλη αμαρτία που διέπραξαν και αμέσως έτρεξαν στο Τασλίκ. Βρήκαν τον παπά και του ζήτησαν συγχώρεση. Του συγχώρεσε και του έβαλε να φάνε.
Τους συμβούλεψε όμως να πάψουν τις ληστείες και να ζουν τίμια από την εργασία τους. Οι ληστές του φίλησαν το χέρι και έφυγαν μετανιωμένοι. Τα πολλά θαύματα που ενεργούσε ο Θεός μέσα του Παπα Βασίλη έγιναν γνωστά σε όλη την Καπαδοκία και έτρεχαν πολύ κοντά του να θεραπευτούν. Αυτό όμως έγινε αιτία να τον φθονήσουν μερικοί, γιατί νόμιζαν ότι πλούτησε, ενώ αυτός δεν έπαιρνε χρήματα. Πήγαν λοιπόν και τον διέβαλαν στο Μητροπολίτη Κεσαρίας, κατηγορώντας τον ότι είναι μεγάλος φακίρης και κάνει μάγες στους αρρώστους. Ο Μητροπολίτης δεν εξέτασε ακριβώς αν ευσταθούν αυτές οι συκοφαντίες. Τις πίστεψε και τιμώρησε με αργία τον Παπα Βασίλη. Έπαυσε πλέον να λειτουργεί και να διαβάζει ευχές σε αρρώστους. Η εκκλησία του χωριού τους, ο ναός του Αγίου Γεωργίου, τις Κυριακές και εορτές έμεινε αλειτούργητη. Η αργία κράτησε 3 μήνες και λύθηκε ως εξής. Την εποχή εκείνη στο γειτονικό χωριό Ρουμκαβάκ, σε απόσταση 5,5 χιλιόμετρων από το Τασλίκ, είχε κτίσει τι καινούριος ναός και ήρθε ο δεσπότης για να κάνει τα εγγένεια. Με την ευκαιρία έκανε και περιοδεία στα χωριά της επαρχίας του. Ενώ βρισκόταν στον Ρουμκαβάκ, πήγε επιτροπή από το Τασλίκ με πρόεδρο τον Αβραάμ Κιαγιά και άλλα μέλη να παρακαλέσουν τον δεσπότη να λύσει την αργία του Παπα Βασίλη. Ο δεσπότης δέχτηκε να έρθει στο Τασλίτ και να εξετάσει επιτόπου την υπόθεση. Έφτασε με τον διάκο του πάνω στα άλογα, ως συνήθως, και κατέληξε στο σπίτι του Χατζη Ονιφρίου, που ήταν πλουσιότερος άνθρωπος και επίτροπος της εκκλησίας και ο πλουσιότερος του χωριού. Τον δεσπότη υποδέχτηκε όλο το χωριό, του φίλησαν το χέρι, αλλά έδειχναν το παράπονό τους που τιμώρησε τον ιερέα τους. Από την υποδοχή έλειπε ο πατήρ, ο οποίος, ως τιμωρημένος, απέφευγε τις εμφανίσεις και παρέμεινε στο σπίτι του. Ενώ γινόταν η ανακρίση, ειδοποίησαν τον δεσπότη ότι το άλογο του ήταν ξαπλωμένο κάτω. Βουγκάει, τρέμει ολόκληρο και κινδυνεύει να ψοφήσει. Προσπάθησαν να το περιποιηθούν, του έδωσαν να φάει, έφεραν πρακτικούς γιατρούς, αλλά χειροτέρευε. Ο δεσπότης ανήσυχος στέλνει τον διάκο να διαβάσει ευχή, αλλά δεν συνήρθε το άλογο. Κατεβαίνει και ο ίδιος ο δεσπότης διαβάζει ευχή, αλλά η κατάσταση του ζώου χειροτέρευε. Οι κάτοικοι του Τασλίτ ήξεραν ότι τέτοιες αρρώστιες θεραπευόταν εύκολα από τον Παπα Βασίλη και πρότειναν στον δεσπότη μέσω του Προέδρου να τον καλέσουν, αλλά ο δεσπότης δεν δέχτηκε. Ο Πρόεδρος του λέγει τότε: Ακούστε, δέσποτα, από τότε που ήρθε εδώ ο άνθρωπος αυτός, ούτε τα ζώα μας ψόφησαν, ούτε άνθρωποι πέθαναν από αρρώστιες. Η ευχή του όλους τους κάνει καλά. Ο δεσπότης συγκατατέθηκε να τον καλέσουν, αλλά ο πατήρ δεν πήγε, λέγοντας τον απεσταλμένο. Μπροστά στο δεσπότη ευλογάει ο παπάς. Στέλνουν άλλον άνθρωπο, αλλά και πάλι αρνήθηκε. Ο δεσπότης τον περίμενε πλέον με αγωνία, γιατί έβλεπε τον κίνδυνο που διέτρεχε το άλογό του. Τότε πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος, Αβραάμ Κιαγιά, και τον παρακάλεσε να έρθει. Να δει ο δεσπότης με τα μάτια του ότι ο Παπα Βασίλης υπηρετεί τον Θεό και όχι τον διάβολο, και να ανοίξει την εκκλησία που παραμένει κλειστή και ο κόσμος αλειτούργητος. Ο πατήρ πίστηκε πλέον. Πήρε το πετραχύλι, το ευχολόγιο του ερημίτου και ακολούθησε τον πρόεδρο. Πήγαν κατευθείαν στο στάβλο, ενώ το πλήθος του κόσμου περίμενε με αγωνία και χωρίς να χαιρετήσει, φτάνει στο άρρωστο άλογο. Άρχισε να διαβάζει την ευχή. Ο δεσπότης περίεργος πηγαίνει πίσω από το Παπα Βασίλη να δει τι ευχή διαβάζει. Ο παπάς, κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως της ευχής, διέκοπε 3 φορές και σταύρωνε το άλογο, ακουμπώντας το ελαφρά με το πόδι του. Στο τέλος το άλογο τεινάχτηκε όρθιο και μετά άρχισε να τρώει. Ο παπάς είπε περαστικά και έφυγε για το σπίτι του. Ο δεσπότης από τη χαρά του ξέχασε να τον ευχαριστήσει. Όταν συνήρθε, έτρεξε πίσω του και τον παρακάλεσε να τον ακολουθήσει. Τον έπιασε από το χέρι και τον οδήγησε στο σπίτι που εφιλοξενεί το, ενώ ο κόσμος περίμενε έξω. Συνέχεια βγαίνει στον εξώστη μαζί με τον παπά και απευθυνόμενος στο πλήθος των χριστιανών λέγει: Αδελφοί μου, την ευχή που διάβασε ο Παπα Βασίλης την διάβασα κι εγώ, την διάβασε και ο διάκονος. Ο Θεός τις δικές μας προσευχές δεν τις άκουσε. Άκουσε όμως τις προσευχές του Παπα Βασίλη. Κάτι πρέπει να συμβαίνει και οι προσευχές τους γίνονται δεκτές από το Θεό. Αυτόν λοιπόν εγώ θα τον εξομολογήσω. Βγάζει τους άλλους έξω και αφού έκανε διάφορες ερωτήσεις στον Παπα Βασίλη και τον εξομολόγησε, βγαίνει και λέγει στον κόσμο που περιμένει: Ακούστε, αγαπητοί μου, τώρα ο Παπα Βασίλης δεν θα ζητήσει συγχώρεση από μένα. Εγώ θα ζητήσω συγχώρεση από αυτόν, γιατί πίστεψα στις συκοφαντίες και τον τιμώρησα με αργία. Το χάρισμα του έχει δοθεί από τον Θεό και κανείς δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Μετά του διάβασε ευχή και τον έλυσε από την αργία. Την επόμενη μέρα άνοιξαν την εκκλησία του χωριού και όλοι μαζί ετέλεσαν τη θεία λειτουργία. Αυτά είναι λίγα και από τα πολλά θαύματα που έκανε ο Παπα Βασίλης ο Καπαδόκης σε χριστιανούς και Τούρκους. Κατά τους υπολογισμούς από τις μαρτυρίες των συγγενών του και των συγχωριανών του που ζουν σήμερα, εκοιμήθη γύρω στο 1900 και ετάφη εκεί στο χωριό που εφημέρευε στο Τασλίκ της Καπαδοκίας.
Οι απόγονοι του Παπα Βασίλη που ήρθαν στην Ελλάδα, άλλοι φέρουν το επώνυμο Κοντζικλής που δηλώνει την καταγωγή του Παπα Βασίλη, δηλαδή από το χωριό Κοντζούκ ή Γκοζλίκ, και άλλοι δίνοντας βαρύτητα στην ιερωτική του ικανότητα ονομάστηκαν Κεϊσόγλου που σημαίνει Υιός του Ιερέως, Κεϊς στα τουρκικά σημαίνει Παπάς και Ογλού είναι Υιός. Αργότερα το Κεϊσόγλου το μετέτρεψαν σε Παπάζογλου και επί το ελληνικότερο Παπαδόπουλος. Αυτό το επώνυμο φέρνουν σήμερα οι περισσότεροι από τους απογόνους του. Αυτοί και οι συγχωριανοί του μοιράστηκαν και ζουν σήμερα στη Θηριόπετρα Αριδαίας και στο καπαδοκικό χωριό Άγιος Κωνσταντίνος Φαρσάλων. Φυλάγουν με ευλάβεια τις διηγήσεις σχετικά με τον Παπα Βασίλη και έχουν ως φυλαστό τον Σταυρό και το ευχολόγιο που τους έδωσε ο Άγιος Ερημίτης. Αιωνία του η μνήμη, την ευχή του να έχουμε και οι πρεσβείες του να βοηθήσουν να λειτουργηθεί και πάλι ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Τασλίκ, που είναι τώρα τζαμί. Αμήν.